γινότανε. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Πατούλη, γιατί είναι ένας άχρηστος περιφερειάρχης και πρέπει να, εγώ επώνυμα το λέω, πρέπει να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή, εάν θέλει να λέγεται, ένας άνθρωπος που έχει πάνω του λίγη τσίπα. Ήξερε μόνο να κατηγορεί στις άλλες κυβερνήσεις την προηγούμενη περιφερειάρχησα και τώρα είναι ανύπαρκτος. Το μόνο που κάνει είναι να βγάζει φωτογραφίες. Λίγο δύσκολο να... Ναι, όπως είναι, και να το καταγράφει. Όλα είναι δύσκολα, για όλα ήταν... καταλαβαίνετε. Ακούστε κάτι, και για τα χιόνια ήταν δύσκολα με τον Πατούλη. Δεν μας έφερε τον κύριο Συνολάκη που σε 10 λεπτά θα μας έσωνε. Δυστυχώς δεν ήρθε ο Συνολάκης. Δεν τον έχει. Καταλαβαίνετε και μόνο επιδούρου το Συνολάκη. Μας τον κοτσάρανε επιδούρου το Συνολάκη. Αστυνομικές δυνάμεις έχουμε. Ανθρώπους να σβήσουν δεν έχουμε. Και άμα είχαμε κενώσεις που λένε, κενώστε από εδώ, κενώστε από εκεί. Ο κουμπάρος άμα είχε κενώσει το σπίτι θα είχε καεί. Η κυρία Στέλλα άμα είχε κενώσει θα είχε καεί. Ποια είναι η ουσία? Να κενώσουμε και μετά να κάνουν οι περιουσίες μας. Και θα πούνε μετά, δυστυχώς καεί. Και δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει ψυχή. Ψυχή δεν ξέρω πού είναι τα πυροσβεστικά, δεν ξέρω τι κάνουν. Ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ τώρα γύριζα σπίτι να βγάλω το σκύλο. Απέναντι από το σπίτι καίγεται. Κρίμα. Κρίμα, είναι αβοήθητο. Είναι καταστροφή αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά το θέμα είναι δεν ξέρω πού είναι οι δυνάμεις. Πέτρο, δεν είσαι πυροσβεστικά πάνω? Κανένα. Όλη η Αχαιών, τη διέσχισα όλη την Αχαιών, δεν υπάρχει ούτε ένα πυροσβεστικό ούτε για δείγμα. Τίποτα δεν υπάρχει. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι με αυτόν τον άραμα αυτήν? Θα μπορούσαν, ξέρεις, θα μπορούσαν. Γιατί το τράφι έχει μεγάλους δρόμους, είναι μικροαιστείες, οι οποίες όμως τείνουν να γίνουν επικίνδυνες. Και αν υπήρχαν αυτή τη στιγμή πυροσβεστικά, θα μπορούσαν να τις κατασβέσουν εν τη γενέση τους. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Αυτό είναι το δυστύχημα. Αυτή τη στιγμή. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν υπάρχει ψυχή. Το τράφι είναι αβοήθητο, Νίκο. Ρε, εσύ υπάρχουν κάτι χιλιάδες πυροσβέστες και περισσότερες χιλιάδες μπάτσι, ρε παιδιά. Μπάτσι και διερχόμενοι, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μου είπες να μην βρίσκω και το σέβομαι. Ναι. Αυτό το οποίο βλέπω, παιδιά, είναι ότι η φωτιά έχει περάσει και από παιδιά, την άλλη πλευρά της Μαραθώνος. Δεν κάνουν τίποτα, είναι ασυντόνιστοι. Οι κρουνοί δεν είχαν νερό και παρακαλούσαν οι πυροσβέστες που δώσαν το αίμα τους και μου λέγανε πάρτε την πυροσβεστική να τους πείτε ότι δεν έχουν νερό. Πού είναι το σπίτι αυτό, πού είναι? Το δικό μου κάει και εκεί το μισό και τις αδερφείς μου εδώ. Σε ποια οδό? Σαλαμίνος και Φιλοκτήτου. Αλλά πέστε, δεν υπάρχει αυτό.